Φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό βάζει τιμή της αμόλυβδης που με μέση τιμή πανελλαδικά τα 1 ευρώ και 84 λεπτά ένα λίτρο αποτελεί ιστορικό ρεκόρ ακρίβειας. Ειδικά για τους ανθρώπους που κινούνται πάρα πολύ και χρησιμοποιούν πάρα πολύ το αυτοκίνητο είτε το οτιδήποτε άλλο, μας επηρεάζει. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Βάζουμε περισσότερα χρήματα για να πάρουμε τα ίδια λίτρα. Έχουμε πρόβλημα, εντάξει. Πρωταθλήτρια ακρίβειας είναι ο νομός Κυκλάδων με τη μέση τιμή να ξεπερνά τα 2 ευρώ. Στην Βρετανία η μέση τιμή είναι πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά και στο νομό Ηρακλείου 1 ευρώ και 88 λεπτά. Η ακριβότερη αμόλυβδη πωλείται στην Μήλο με την τιμή να πλησιάζει τα 2 ευρώ και 30 λεπτά ανά λίτρο και η πιο φθηνή στην Επανομή Θεσσαλονίκης με την τιμή να είναι 1 ευρώ και 64 λεπτά. Τρώμε από τη σάρκα μας δηλαδή για να μπορούμε να κρατάμε τις τιμές όσο πιο χαμηλά γίνεται. Είναι πλέον απόφαση της κυβέρνησης να μπορέσει να μειώσει τις τιμές. Πώς φτάσαμε όμως σε αυτό το ιστορικό ρεκόρ ακρίβειας? Το ραλί ανόδου στα καύσιμα ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου. Στις 10 του μήνα η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου βρισκόταν στα $80.80. Στις 3 Φεβρουαρίου είχε ήδη σκαρφαλώσει στα $90.72. Σήμερα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει τα $92.62 το βαρέλι. Το ραλί ανατιμήσεων συνεχίζεται με αμύωτη ένταση και στα τρόφιμα. Το βρεφικό γάλα τον Σεπτέμβριο είχε τιμή 9 ευρώ και 8 λεπτά. Σήμερα κοστίζει 10 και 31. Επώνυμο υγρό πιάτων από το 1 ευρώ και 87 λεπτά στα 2 και 17. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι σε απόγνωση. Οι πολίτες βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να συρρυκνώνεται. Η ακρίβεια πια δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στο μέσο νοικοκυριό. Χρειάζεται λοιπόν η λαϊκή ετοιμιγωρία. Οι εκλογές που θα δώσουν μια προοδευτική κυβέρνηση. Η εποχή που ο κύριος Τσίπρας παρουσιαζόταν σαν το Χουντίνι της πολιτικής, που υποδιόταν πως είχε μια μαγική λύση για όλα τα προβλήματα, παρήλθε ανεπιστρεπτή. Έχουμε παράσχει και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε έμπρακτη στήριξη στις επιχειρήσεις και το εισόδημα των πολιτών. Πρέπει να πάρουμε γενναία μέτρα για τους πολίτες, ώστε να επιστρέψει η αξιοπρέπεια στη ζωή όλων. Μιλώντας στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειωθεί τελικά ο ΦΠΑ στα τρόφιμα. Όλα αξιολογούνται. Όμως θα το επαναλάβω στο βαθμό που υπάρχουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Οι λογαριασμοί ρεύματος φτάνουν στα νοικοκυριά παραφουσκωμένοι, αλλά τα στοιχεία για την επιδότηση του Ιανουαρίου έφτασαν στις εταιρείες με καθυστέρηση και εκδόθηκαν λογαριασμοί χωρίς την κρατική επιδότηση, η οποία αναμένεται να πιστωθεί σε επόμενα τιμολόγια.